φτιάξω ένα παιχνίδι που ό,τι ζωγραφίσω γίνεται πραγματικότητα. Για παράδειγμα, ζωγραφίσω ένα ποτήρι και βγαίνει ένα πιάτο. Ήταν κοντά τουλάχιστον. Και είμαστε μέσα στο παιχνίδι και από ό,τι βλέπετε, εγώ εκεί πέρα έπαιζα βιντεοπαιχνίδια και είχα καρφώσει και ένα CD πάνω στην οθόνη. Και από ό,τι μα σκάει μάνα με μια τσάντα. Και εγώ είμαι σε φάση, τι είναι αυτό που κρατά. Και πριν κάνω καλά μου απαντήσει, με έκλεισε σε μια φυλακή με πολλά βιβλία. Δεν ξέρω γιατί. Και είμαι τώρα μέσα στην τάξη, αυτό εδώ πέρα είναι ο καθηγητή μου, ο οποίο μου θυμίζει κάτι, αλλά δεν θέλω να το πω. Και εδώ πέρα πάνω λέει πρώτη φορά, α μάθουμε πώ να παίξουμε με μερικά σχήματα. Ζωγράφησε μια γραμμή. Α, εδώ πρέπει να ζωγραφίσω μια γραμμή. Έτσι είναι γραμμή. Αυτό. Ναι, έκανα όντω μια γραμμή. Λέει πολύ εύκολο, τώρα ζωγράφισε ένα κύκλο. Οκ, okay. Θα ζωγραφίσουμε έναν κύκλο λοιπόν. Ο κύκλο είναι έτσι, δεν είναι? Square, το βρήκε το τετράγωνο. Κάτσε, μπορεί να βρει τι ζωγραφίσω. Δηλαδή, άμα ζωγραφίσω αυτό, αυτή είναι λέει μια πόζα γιόγκα. Ναι. Άμα ζωγραφίσω ένα σπίτι. That's a barn, οκ. Οκ, όντω καταλαβαίνει πράγματα, bro. Τι έπρεπε να κάνω τώρα? Α, ένα κύκλο. Αν θα του δώσω τον κύκλο τώρα και να δούμε τι θα γίνει. Μπρο, ακόμα δεν μου έχει πετάξει διαφήμιση του μεταξύ. Μπράβο στο παιχνίδι. Καθόλου άσχημα, σχεδόν έχουμε τελειώσει με τα σχήματα. Τώρα ζωγράφισε ένα τρίγωνο. Οκ, okay, το έχω λοιπόν τρίγωνο. Δεν είναι τετράγωνο, είναι δύο τρίγωνα. Ότω μοιάζει με map. Μπρο, μπράβο, είναι έξυπνο. Καλά, θα ζωγραφίσω και ένα τρίγωνο. Χασάικ! Τέλο πάντων, τρίγωνο, έλα, νάτο. Κλαρινέτο. Τι κλαρινέτο, ρε, με κοροϊδεύει, τρίγωνο είναι. Νάτο. Δεν είναι ο τρίγωνο του Άιφελ, είναι ένα τρίγωνο. Εντάξει. Wow. Είμαι λέει πολύ καλό, ζωγράφισε ένα τετράγωνο και να θυμάσαι να κρατά ίσια τη γραμμή. Ου, α, τι χρώματα. Θέλει να πάμε το μαύρο, επειδή είμαι ξενέρωτο. Αυτό είναι τετράγωνο. Μύτη! Όντως είναι μύτη. Τώρα είναι μύτη. Αλλά τώρα είναι άνθρωπος. Άντε, θα κάνω ένα τετράγωνο να δούμε τι θα καταλάβεις. Έλα, ναι. Εξελέντε! Πατάμε next! Όχι, λέει, ξέχασα το βιβλίο μου. Βοήθησέ με. Αυτό είναι βιβλίο. Σοβαρά, αυτό έπρεπε να κάνω. Ένα ορθογώνιο. Να το, αυτό ακριβώς ζωγράφισα. Οπα και μια τελίτσα κάτσε πάνω του. Α, όχι, είναι μύγα. Ρε, μύγα, φύγε. Μπρο, του ρίξαμε καλή. Α, και είπα και εγώ, δεν θα έχει ads. Όχι, και από ό,τι φαίνεται έγραψε ένα τεστ και έγραψε 19% και μου λέει να του δώσω ένα μολύβι για να το αλλάξω σε 79. Πρέπει να ζωγραφίσω ένα μολύβι. Λοιπόν, ένα μολύβι είναι αυτό και μπορούμε να το κάνουμε τώρα με μαύρο. Το κάνουμε έτσι. Περίμενε, έχω τελειώσει. Περίμενε και θέλω να κάνω το κλασικό το μολύβι. Έτσι, καταλάβατε ποιο μολύβι λέω. Αυτό ζωγράφισα. Ω, αυτό ζωγράφισα, όντως. Και άλλη διαφήμιση. Άντε, μεταξύ δείτε. Δεν φοράω σιδεράκια, είμαι ασιδέρωτος. Χεχεχε, πρέπει να φτιάξουμε ένα κάδο και να καθαρίσουμε αυτό το πράγμα το χάλι προτού έρθει ο καθηγητής. Θα κάνω τον πράσινο πρώτο μεγάλο. Λοιπόν, εδώ Δήμος Αττικής, αν και νομίζω δεν είναι καν Δήμος Αττικής αυτό, αλλά τέλος πάντων. Τράσκαν, όντως! Έγραψα Δήμος Αττικής, κατάλαβα τι είναι. Ρε, πρώτα τέλειωσα. Δεν τέλειωσα! Έχει τελειώσει το σχολείο ή ακόμα? Τι ώρα είναι? Πού είναι το ρολόι? Θα σου φτιάξω εγώ πρώτα ένα ρολόι τώρα. Τερματισμένο ρολόι. Λοιπόν, δες εδώ πέρα. Γράφουμε 1, 6, 10. Και ναι, εντάξει, δεν τα έχει όλα, αλλά δεν πειράζει. Και αυτό είναι ο μεγάλο, και αυτό είναι ο μικρό, και για κάποιο λόγο έχει 4 δείκτε. Δεν είναι μπάλα, είναι ρολόι! Κάνουμε ένα τεράστιο στρογγυλό πράγμα. 1, 5, 9 και τάκ. Τάκ. Ναι, ακριβώς έτσι το έκανα. Οκ, okay, και από ό,τι φαίνεται είναι η ώρα για διάλειμμα. Λίγο έμεινε ακόμα. Λέει είναι ακόμα 9 η ώρα το πρωί. Κάτσε ρε, μπρο, τόση ώρα είμαστε μέσα και είναι ακόμα 9 η ώρα το πρωί. Ακόμα έχουμε πάρα πολλές ώρες τρελό. Μου είχε ήδη βαρεθεί. Τι θέλει, καφέ? Καφέ, μικρό παιδί. Α, σου φτιάξω εγώ καφέ. Κάνω την πιο περίεργη κούπα. Λοιπόν, εδώ. Και θα σου βάλω δύο τέτοια. Σαν αυτιά. Θα γίνει άνθρωπο. Είναι ο άνθρωπο κούπα. Γκραγαλάου. Και για κάποιο λόγο θα έχει και πόδια. Καταραμένα πόδια. Χέρια. Γκραγαλάκα, γκράγα. Και θα σου κάνω και πράσινα μαλλιά. Ορίστε, πείτε όλοι γεια στον κύριο Κούπα. Να το. Το έφτιαξα. Τώρα είμαι ξύπνιος και πειρασμένος. Ένα μήλο θα ήταν πολύ ωραίο. Οκ, τρελέ μου, θα σου φτιάξω εγώ ένα μήλο. Λοιπόν, έχουμε και πράσινο, οπότε θα κάνουμε ένα ξινό μήλο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ένα μήλο. Ναι, παιδιά, μήλο είναι αυτό. Επόμενο. Α, έτσι ήταν. Οπ, μιλαράκι με σκουλί. Εγώ, παιδιά, σκουλί και δεν έβαλα μέσα. Όχι, θα το φάει και θα βγει το. Όχι. Προσκεφτείτε να δαγκώσετε ένα φρούτο και να δείτε ένα μισό σκουλίκι. Γιατί το άλλο το μισό το έχει φάει. Έφαγε το σκουλίκι. Όπα, μπρο, δεν καταλάβει ποτέ τίποτα. Ήρθε η ώρα για μαθηματικά. 2 συν 1 είναι πολύ εύκολο. Πού είναι, λέει, το κομπιουτεράκι μου? 2 συν 1, ρε, μπρο. 5, ξέρω εγώ, γράψτε. Θα είναι το μεγαλύτερο κομπιουτεράκι που θα έχετε δει ποτέ στη ζωή σα, μπρο. Έχετε δει κάτι περίεργα κομπιουτεράκια που έχουν 700 κουμπιά και τα μισά δεν ξέρετε καν τι κάνουν, ξέρω εγώ. Αυτό θα είναι. 1, 2, 8, 69. Οκ, okay. Okay, εντάξει, εντάξει, καταλάβαμε. Next, next. Τα μαθηματικά είναι σκληρή δουλειά και κάνει πάρα πολύ ζέστη. Μπορεί να μου ζωγραφίσει έναν ανεμιστήρα. Έγινε τρελέ μου. Τριπλό ανεμιστήρα, μπρο. Μπρόγολο! Λοιπόν, δεν είναι μπρόγολο, είναι ανεμιστήρα. Οκ,
Okay. Fun, bingo. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφαγε το σκουλίκι. Και πεινάω. Πώς θα μπορούσα να φέρω κρυφά μία πίτσα. Θα σου φτιάξω εγώ μία πίτσα. Θα σου κάνω μία πίτσα. Είναι βάζο. Όχι, τρελέ μου, δεν είναι βάζο. Σουβλάκι που έχει και το ξυλάκι μέσα. Μαρουλάκι. Ντοματούλα. Ναι, να το. Πίτσα. Είδατε. Αυτό έκανα. Πόσο καλό είμαι. Okay, και το έβγαλα από το καπέλο του. Επόμενο level, αυτή η πίτσα ήταν πολύ ωραία. Τώρα ήρθε η ώρα για μια σκληρή δουλειά. Ας παίξουμε, λέει, Fortnite στο λάπτοπ. Okay. Λοιπόν, τσέκαρε εδώ πέρα ένα λάπτοπ, τρελέ μου. Ρε, άσε με ζωγραφίσω που με τη μία μου λες bingo. Τέλος πάντων, next. Έλα. Oh, αυτό έκανα. Oh, το μπλε. Όχι, όχι, το Fortnite ήταν στο full volume τόση ώρα. Καλύτερα να βάλω τα ακουστικά μου. Και okay, τώρα θα ζωγραφίσουμε Razer headphones. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Λοιπόν, ορίστε. Και ένα κύκλο από εδώ. Ένα φιδάκι από εδώ. Είναι σαν κάποιος να έχει πετάξει χλωρίνη στα μάτια κάποιου, μπρο, και αυτά είναι τα μάτια του, ξέρω εγώ. Τώρα που το είπα, δεν θέλετε να κάνω και μια φάτσα. Εδώ με πολλά δόντια. Βασικά αυτά δεν είναι πολλά δόντια. Αυτά είναι πολλά δόντια. Ακουστικά, ναι, το ξέχασα λοιπόν. Ωραία, κάτσε κάνουμε και τα ear cups. Και θα κάνουμε και ένα embroidered καλώδιο razor. Την Blackberry, ρε μπρο! Ακουστικά είναι, να τα! Εντάξει, αυτό είναι ακουστικά. Α, όχι, αυτό δεν είναι κεράσια, είναι ακουστικά. Όλοι αυτοί χωρίς το Fortnite μου ξεκούμπωσαν το παντελόνι. Καλύτερα να χρησιμοποιήσω, λέει, ένα συνδετήρα σαν ζώνη. Δεν θέλω να ρωτήσω τίποτα. Απλά θα ζωγραφίσω ένα συνδετήρα. Έτσι. Skyscraper. Όχι. Αυτό ναι. Θα μπορούσε να είναι skyscraper. Ναι, 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 νάτος. Συνδετήρας. Ναι, ναι. Αυτό που έκανα είναι συνδετήρας. Ρε μου, θέλουμε λίγους ακόμα subscribers για να πάμε 400.000. Οπότε πάτα το κουμπί subscribe. Πάτα το. Είναι πολύ φωτεινά εδώ πέρα. Πρέπει να σπάσω μια λάμπα. Οπότε εγώ πρέπει να ζωγραφίσω μια λάμπα και να τη νομίζω, παιδιά, δεν δουλεύει έτσι. Οπότε εσείς που ξαπλώνετε και ξεχνάτε να κλείσετε το φως, να έχετε πάντα δίπλα στο κομωδίνο σας μια λάμπα. Και απλά σπάσετε στο πάτωμα και σβήνει το φως. Έτσι λέει το παιχνίδι τουλάχιστον. Τέλος πάντων. Λάμπα, ρε! Αυτό τι είναι εδώ? Που βλέπεις τη γάτα, ρε φίλε. Τανγκ, τανγκ, τανγκ. Δεν είναι μερμίκι! Αυτό σου κάνει. Ναι, λάμπα, ναι, ναι, ναι. Wow. Μοβ! Χρειάζομαι μια τσάντα για να φύγω από εδώ. Θα σου κάνω εγώ μια τσάντα, λοιπόν. Η τσάντα που θα φοράει είναι level 100 backpack, bro. Νάτι. Βασικά τώρα είναι σαν να έχουν δέσει τον τύπο σε ένα ποτήρι μέσα, τέλος πάντων. Λέει, τι τάξη είναι αυτή άμα δεν έχει πόρτα? Ας φτιάξω μια πόρτα. Πώς μπήκε τρελό μέσα από το παράθυρο? Δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια τεράστια πόρτα, bro. Έλα, ρε, bro, που είναι αυτό πόρτα. Έβγα έξω, Λάζαρε, μου φύγει. Μπλε σκούρο! Κόκκινο, γιατί δεν μου δίνει κόκκινο. Οκ, και τώρα είμαστε έξω από την τάξη. Αυτό ο δρόμικο διάδρομο χρειάζεται μια σκούπα. Ξέρω να κάνω τέλειες σκούπες, λοιπόν. Ένα κοντάρι. Τώρα είναι σκούπα, έλα, να το. Ουου! Σχεδόν αυτό έκανα. Ρε γιαγιά, άσε με να παίξω το παιχνίδι. Όχ, δεν έχω πόδια! Μπορείς να μου ζωγραφίσεις πόδια! Και να μην τα κάνω να μυρίζουνε. Καλά. Πόδια θες, τρελέ μου, Με τα μεγαλύτερα δάχτυλα που υπάρχουν στον κόσμο. 6 δάχτυλα. Αυτό το πόδι είναι πολύ όμορφο. Πρέπει να το προσέχω έτσι ώστε να ξεκινήσω ως μοντέλο ποδιών. Μπορείς να μου ζωγραφίσεις ένα Converse παπούτσι? Okay. Ο σταράκι θέλει, τρελέ μου. Δεν είναι Converse παπούτσι. Δεν έχει καν αστέρι πάνω. Και αυτό δεν μοιάζει με αστέρι. Πρώτη στη Λάρα, είσαι τρελέ μου. Θέλει και μια ζακέτα. Ρε τρελέ μου. Bingo, ναι, αυτό. Α, ωραίο. Ναι. Okay. Και εγώ θα κοιτούσα στη θέση. Ήταν πολύ ωραίο. Παντελόνι αυτό που φορούσε η τύπησα. Άμα φορούσα λέει τη ζακέτα, δεν θα ήμουν stickman. Ρε τρελέ μου, χρύωνες πριν λίγο. Ένα iPhone. Λοιπόν, να σου κάνω ένα iPhone, τρελέ μου. Το οποίο έχει σπασμένη οθόνη. Όχι, είναι iPhone, αλλά δεν έχει κεραία. Τέλος πάντων. Άντε, θα κάνουμε και bezels για να μοιάζει πιο πολύ με κινητό. Έλα, να το. Ναι, το iPhone έτσι είναι, σαν γκάδρο τη γιαγιά μου. Τέλειο! Και, okay, της έπεσε το κινητό και το έπιασε και λέει «Γεια σου, κοπελάρα μου» και φεύγω. Call me baby XXX. Καινούριο χρώμα πάλι μπλε, ρε, πρώτη φάση με τα μπλε, ρε, φίλε. «Γεια σου, έχεις τι πουθενά το κραγιόν μου, το έχασα». Ορίστε. Ναι, ναι, αυτό. Όλε, πώς το έκανες, μπορεί να μου φτιάξεις και ένα σουέτερ. Σουέτερ θες, κοπέλα μου? Πολύ μεγάλο σουέτερ, bro. Ορίστε. Πρέπει να δω άντι για να πάρω μια καρδιά για να παίξω ένα παιχνίδι. Ρε, άσε το καλό από εδώ, ρε, που θέλεις να δω και άλλο. Αλλά όχι, εντάξει, θα περιμένω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μόλις έκανα τα μαλλιά μου, σου αρέσουν, ναι. Μπορείς να μου φτιάξεις ένα. Αυτό το στεφανάκι που φοράνε οι κοπέλες στα μαλλιά. Ναι, τρελή μου. Ένα φιωγκάκι θέλει. Άρα είναι κάπως έτσι. Μπού! Σαγαμπάου! Γράψε στα σχόλια Πικάσο. Χωρίς κανένα λόγο. Απλά γράψε το. Α, είσαι τόσο καλός τύπος. Αφού σου αγοράζουμε τα πάντα, θέλει και βραχιόλι. Βραχιόλι δεν θέλεις? Να το. Έλα.
Βάλτο τώρα στο χέρι σου και άντε να δούμε. Όπα. Ωραία λουλούδια. Όλοι καλύτερα να φύγω από εδώ προτού μου ζητήσει ένα σπίτι. Ισχύει, τρελέ μου, είδες. Αυτή η πίστα δεν είναι. Απλά μακριά. Αυτός ο αυτόματος πολιτής δεν έχει τίποτα, λέει, από snacks. Μπορείς να ζωγραφίσεις μια μπανάνα. Μπανάνα. Μπανάνις. Μπανάνις. Αυτό τώρα είναι μπανάνα. Φάει την πράσινη σου μπανάνα και κρύψου. Και ποιος θα την πατήσει. Όπα. Όχι, ρε φίλε, κρίμα. Οπ. Όχι. Τρελέ μου, θα μπει φυλακή τώρα. Ρε ξεκολλάτε με τα μπλε, ρε τρελέ μου. 6-9 runner. Γιατί υπάρχει 6-9 runner. Τέλος πάντων, next. Λέει τι έγινε μόλις. Ήταν σαν να έσκασε ένα ανεμοστρόβιλο. Ω, λέει καλή ιδέα, ανεμοστρόβιλο. Ωραία, ωραία, τρελέ μου. Πάμε. Θα κάνουμε ένα. Να το. Ένα μπλε ανεμοστρόβιλο, για να δούμε. Next, next. Όλο αυτό το ζωγράφισμα που έκανα, έκανα να πεινάσω, φτιάξουμε ένα hot dog. Αγαλά, λοιπόν, πάρε ένα hot dog. Ναι, αυτό, hot dog. Να το, θα σου κάνω μια κουράδα μόβ. Τελευταίο, μπρο, τελευταίο, δεν ξέρω, βλέπω άλλο. Τελευταίο. Να ζωγραφίσω ένα baseball bat. Λοιπόν, θα ζωγραφίσω ένα baseball bat. Έχεις δει το μεγάλο baseball bat. Ου, ωραίο. Όπα. Ο βλάκας. Ρε, τι θέλεις, ρε ξύλο. Και πήραμε και κινητό και την κοπέλα. Και καινούργιο χρώμα πράσινο. Ρε μπρο, γιατί πράσινο. Κόκκινο, γιατί δεν μου δίνει κόκκινο. Γιατί δεν μου δίνεις κόκκινο.